Ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα στα σύνορα για το μεταναστευτικό αλλά και για την εξάπλωση του κορονοϊού στην χώρα. Επίσης, αναφέρθηκε και στα επεισόδια τα οποία έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για τις εικόνες που είδαμε όλοι. Οι αστυνομικοί είναι κρατική λειτουργή. Φορούν το εθνόσημο, είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Και είναι άναδρο να τους χτυπούν, μάλιστα ενώ κοιμούνται. Και άναδρο να τραυματίζονται από κάποιους που εκμεταλλεύονται τις εντολές για αυτοσυγκράτηση. Όσοι μετήχαν σε αυτά τα επεισόδια και στους προφυλακισμούς θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν. Ταυτόχρονα όμως θα ερευνηθούν και περιστατικά για χρήση υπερβολικής βίας από την αστυνομία. Διαβάζω τα sites που λέει ότι είναι οργισμένος ο Πρωθυπουργός με το Μουτσούρι. Εκεί εγώ δεν μπορώ να σου πω, να κι αν είσαι αδεμένος και τι έγινε. Δεν το κατάλαβα τώρα. Και δεν έρχομαι να δούμε, κάνεις έργο δεν έρχομαι, τι μου κάνει. Αλλά εγώ κοίδομαι για τους ανθρώπους εδώ, το νησίο δεν με ενδιαφέρει. Τι περιμένω από τον Πρωθυπουργό, θα με κλείσει φυλακή, ας με κλείσει. Την ίδια ώρα, συγκεκριμένη χειρονομία του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου φαίνεται πως έχει προκαλέσει σωρή αντιδράσεων από πλευράς της κυβέρνησης. Τι να την κάνουμε τη συγγνώμη. Η συγγνώμη, όποια συγγνώμη και να ακουστεί τώρα από τον κύριο Μουτζούρη, θα είναι υποκριτική. Ένας τακτικισμός. Δεν γίνεται δεκτή καμία συγγνώμη, δεν γίνεται καμία συζήτηση με τον κύριο Μουτζούρη και ο κύριος Μουτζούρης έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Α, θεωρείτε ότι είναι υπεύθυνος για τεράστια, έχουν γίνει εκεί. Έχει τεράστια ευθύνη και αυτές τις ευθύνες θα τις δω. Σε ιδιωτική μου συνομιλία, να ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν ζητήσω. Η ιδιωτική μου συνομιλία μπορεί να εκφραστώ όπως θέλω. Αλλά εγώ ένιωθα ότι είμαι στην ιδιωτική συνομιλία. Εκείνοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί για να υποστηρίξουν την κοινωνική συνοχή και το κοινωνικό συμφέρον, δεν είναι δυνατόν να είναι μεταξύ εκείνων οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υποκίνησης εγκληματικών πράξεων. Ο ίδιος οφείλει να είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπος της καταλλαγής. Ενώ τέλος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναλύοντας τις θέσεις της κυβέρνησης για το προσφυγικό ζήτημα, τόνισε ότι ο κόσμος στα νησιά έχει ξεσηκωθεί με ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα να ενωθούν τα δύο άκρα, η ακροδεξιή και η ακροαριστερή. Καταρχήν, η κυβέρνηση διαρκώς ήταν στο τραπέζι των συζητήσεων. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο και ξεκάθαρο σχέδιο, στο οποίο δεν έχει υπάρξει ένας ουσιαστικός αντίλογος εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που έχει ο Περιφερειάρχης να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση με ουσία. Έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο με ψευδή πληροφορία, με ψευδή στοιχεία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βλέπουμε στα νησιά αφενός να ενώνονται τα άκρα, οι ακραίες συμπεριφορές της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς, και είδαμε σε πλατείες ακροαριστερούς και ακροδεξιούς στο ίδιο πάνω. Είδαμε και απλούς πολίτες όμως. Και είδαμε και απλούς πολίτες. Είδαμε απλούς πολίτες. Χιλιάδες. Είδαμε απλούς πολίτες, οι οποίοι όμως, τι ζητάνε από την κυβέρνηση? Ζητάνε να κλείσουν οι ανοιχτές δομές, που θα το κάνουμε. Να. Ζητάνε να έχουμε μικρότερες δομές από αυτό που υπάρχουν σήμερα στα νησιά, που θα το κάνουμε. Να. Τότε που η Μόρια, παρά τις εξαιρετικά μεγαλύτερες προσφυγικές ροές, είχε 5.000 και όχι 25.000 που έχει σήμερα. Σήμερα όμως ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεχάσει τις προεκλογικές υποσχέσεις και αρνείται να προχωρήσει στην αποσυμφόρηση των νησιών με μετεγκατάσταση ευάλωτων πληθυσμών στην υπηρετική Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση αποφάσισε τη μερική αποχώρηση των δυνάμεων ντομάτα από Μυτιλήνη και Χίο, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας.